Την αγωνία τους για τις ελλείψεις σε φάρμακα και στα νοσοκομεία, την ώρα που στα φαρμακεία όλης της χώρας οι ελλείψεις έχουν φτάσει στο κόκκινο και οι ασθενείς, προκειμένου να βρουν ένα σκεύασμα, καλούνται να πηγαίνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, εκφράζουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται το επόμενο διάστημα και δεν ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα από την πολιτεία. Μας αγχώνει, αλλά μας άγχουν και από εδώ και μήνες. Σας ξαναλέω ότι τώρα απλώς αυτές οι ελλείψεις φτάσανε στον καταναλωτή, στο φαρμακείο, στον πολίτη δηλαδή, που πάει να αγοράσει το αντιβιωτικό του και δεν το βρίσκει, που πάει να αγοράσει το αντιβιωτικό του και δεν το βρίσκει. Στα νοσοκομεία το πρόβλημα που υπήρξε. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλη Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι ελλείψεις σε φάρμακα έχουν αρχίσει από το περασμένο καλοκαίρι και η πρακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα είναι η αλλαγή σκευασμάτων με γενώσιμα όπου υπάρχει δυνατότητα ή ακόμη και η αλλαγή της θεραπείας όπου δεν εντοπίζεται τρόπος για να καλυφθεί η έλλειψη με ένα γενώσιμο φάρμακο. Υπήρχαν δηλαδή φάρμακα τα οποία είναι σε έλλειψη, προσπαθούμε να τα υποκαταστήσουμε με άλλα ή παρόμοια, διότι κάποια από αυτά υπάρχουν σε γενώσιμα, οπότε μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, κάποια άλλα όμως είναι μοναδικά, οπότε πρέπει να δει κανένας, εφόσον δεν υπάρχουν στην αγορά και δεν υπάρχουν στα φαρμακεία, να έχουμε μια εναλλακτική, να χρησιμοποιήσουμε κάποια διαφορετικά φάρμακα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Αυτή είναι μια κατάσταση που, σας λέω, έχει ξεκινήσει από αρχές καλοκαιριού περίπου. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων. Κατά διαστήματα αντιμετωπίζεται είτε από άλλα νοσοκομεία, είτε με αλλαγή της νοσηλείας ή της θεραπευτικής αγωγής, αλλά δεν πάβει να υπάρχει η αγωνία και των γιατρών και των νοσηλευτών, έξω να, αν μη τυχόν δεν υπάρξει κάποια στιγμή φάρμακο που χρειάζεται ο ασθενής μας για να γίνει καλά ή για να θεραπευτεί. Με δεδομένο το πρόβλημα που παρατηρείται και με τις πληροφορίες ότι αρχίζουν τα νοσοκομεία σε επίπεδο Ευρώπης να αδειάζουν από φάρμακα, γιατροί και νοσηλευτές ζήτησαν άμεσα να λάβει η πολιτεία ουσιαστικά μέτρα, περιγράφοντας ότι το πρόβλημα γίνεται σύνθετο και πάντως απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση. Καμιά σκέψη από την κυβέρνηση για αύξηση των τιμών των φαρμάκων στο όνομα των ελλείψεων. Εκείνη έχει την ευθύνη να λύσει το πρόβλημα και όχι ο λαός μας μέσα από την τσέπη του.